Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος και σε αυτή την ενότητα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα μιλήσουμε για την προσχολική αγωγή. Είναι μια παραγνωρισμένη εκπαιδευτική βαθμίδα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή των παιδιών που είναι στις ηλικίες 0-6 σε δομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα έχει σημαντικά ωφέλη και για την ανάπτυξή τους, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, στην οικογενειακή πολιτική, στην οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε μια κοινωνία. Η επένδυση στην προσχολική αγωγή δεν είναι μόνο μια απαραίτητη επένδυση που πρέπει να κάνει κάθε κράτος. Δεν είναι καν η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένα κράτος στον τομέα της παιδείας. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένα κράτος γενικότερα. Και σήμερα θα κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Η Βίκη Ξανθοπουλού είναι νηπιαγωγός, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Διδάσκει παιδάκια στο ολοήμερο νηπιαγωγείο της Ποταμιάς στη Θάσο. Ακριβώς. Σωστά. Έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα αναγνωστικών εμψυχώσεων που λέγεται Παίζουμε Βιβλίο, χάρη στο οποίο βραβεύτηκε πέρσι με τον Global Teacher Award. Είναι εδώ για να μας μιλήσει γι' αυτό και για τη σημασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτές τις ηλικίες. Κυρία Ξανθοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή, μεγάλη τιμή η πρόσκληση από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πλέον έχει γίνει θεσμός. Όπως είπατε, είμαι η Βίκη Ξανθοπούλου, είμαι νηπιαγωγός. Από το 2005 υπηρετώ τη δημόσια εκπαίδευση και τα τελευταία 13 χρόνια βρίσκομαι στο νησί της Θάσου, στο νηπιαγωγείο της Ποταμιάς. Είμαι δημιουργός ενός project αναγνωστικών εμψυχώσεων που το έχω ονομάσει «Παίζουμε βιβλίο». Είναι ένα project που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 4 έως 6 ετών και τρέχει εδώ και 7 χρόνια στο νηπιαγωγείο. Πραγματικά, σε αυτό το project έχω διοχετεύσει όλη μου τη γνώση, όλη μου την αγάπη, όλη μου την ενέργεια και όλη μου τη δημιουργικότητα. Και από τον τίτλο του και μόνο, ο τίτλος του και μόνο, φανερώνει όλη μου τη φιλοσοφία για τη μάθηση, αλλά και τη ζωή. Από τη μία είναι το «Παίζουμε», που αντιπροσωπεύει όλες τις βιωματικές μεθόδους μάθησης των οποίων είμαι υπέρμαχος. Το παιδί μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνει μέσα από το βίωμα, μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδραση. Και από την άλλη είναι το βιβλίο, που προσωπικά το θεωρώ ύψιστο πολιτισμικό αγαθό και ήθελα πολύ να το μοιραστώ με τους μαθητές μου. Στο «Παίζουμε λοιπόν βιβλίο», το βασικό παιδαγωγικό εργαλείο είναι η λογοτεχνία, είναι το βιβλίο. Και ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι η λογοτεχνία μπορεί να υπάρξει μέσα στην τάξη, μπορεί να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και ότι τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν νέους κόσμους με ένα και μόνο βιβλίο. Τώρα θα μου πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Κάθε δημιουργία, αν το μπορούμε να το ονομάσουμε δημιουργία, ξεκινάει από μια ανάγκη. Πριν από περίπου λοιπόν 10 χρόνια, όταν βιώναμε στην Ελλάδα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και οι κοινωνικές αλλαγές ήταν ραγδαίες, δεν τις προλαβαίναμε, προβληματίστηκα πάρα πολύ ποιος είναι ο ρόλος της μάθησης, ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου, ποιος είναι ο δικός μου ρόλος ως εκπαιδευτικός. Και πραγματικά, ποια είναι τα εφόδια και οι γνώσεις που θα δώσουμε στα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν όλες αυτές τις καινούργιες προκλήσεις που ήταν διαφορετικές χρονιά με τη χρονιά. Και συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι τα κοινωνικά φαινόμενα που συνέβαιναν στην Ελλάδα συνέβαιναν σε όλο τον κόσμο, ήταν κοινά. Η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η προσφυγιά, η οικονομική κρίση, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι έμφυλες διακρίσεις, ο ρατσισμός, τα στερεότυπα, η κλιματική αλλαγή, πόσο σοβαρό και σημαντικό θέμα και η μόλυνση του περιβάλλοντος, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας με όλα τα θετικά της, αλλά και με τα αρνητικά της, ήταν φαινόμενα που συνέβαιναν παντού και συνειδητοποίησα πως ό,τι συμβαίνει σε ένα μικρό μέρος, σε μια μικρή γωνιά του πλανήτη, μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο και το αντίστροφο. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα
ηθική και επιτακτική ανάγκη μέσα από την εκπαίδευση που θα παρέχω, μέσα από τη μάθηση, να μπορέσω να δημιουργήσω πολίτες με παγκόσμια κουλτούρα, με παγκόσμια νοοτροπία, που θα μπορέσουν να βρουν το ρόλο τους πρώτα στο μικρό σύστημα στο οποίο αναπτύσσονται και μεγαλώνουν και έπειτα να χαράξουν ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο για όλους. Και για να είναι αποτελεσματική μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, θα έπρεπε να δημιουργεί ενεργούς πολίτες μέσα σε δημοκρατικές κοινωνίες με βιωματικές μεθόδους μάθησης, να συνδέει τη μάθηση με την αληθινή ζωή και να ευνοεί το διάλογο, το σεβασμό, την αλληλοκατανόηση, την αλληλεγγύη, την αποδοχή, τη δικαιοσύνη, την ενσυναίσθηση. Προβληματίστηκα λοιπόν πάρα πολύ για το πώς όλες αυτές τις θεωρίες τις οποίες εγώ ήμουν ασύμφωνη, πώς θα μπορέσω επιτέλους να τις κάνω πράξη. Ένιωθα ανάγκη ότι αυτές πρέπει να γίνουν πράξη. Και τελικά ήταν πολύ απλό ο προβληματισμός. Για πείτε μας, δεν ακούγεται και τόσο απλό να εμφυσίσεις όλα αυτά σε τόσο μικρά παιδάκια. Ήτανε τόσο απλό. Έπρεπε απλά να ακούσω τα παιδιά. Ήταν τόσο απλό. Και αυτό που έκανα ήταν ότι άκουσα τις ανάγκες των παιδιών. Έβαλα το βιβλίο μέσα στην τάξη ως παιδαγωγικό εργαλείο. Έβαλα αυτή μου την αγάπη μέσα στην τάξη που ήθελα να τη μοιραστώ με τα παιδιά. Και προσπάθησα η μάθηση να έχει νόημα και να καλύπτει τις αληθινές ανάγκες των παιδιών. Που τι είναι? Είναι η ανάγκη τους για παιχνίδι, η ανάγκη τους για φιλία, η ανάγκη τους για διασκέδαση, η ανάγκη τους για μάθηση, η ανάγκη τους για αποδοχή. Και έτσι, με αφορμή όλες αυτές τις σκέψεις, που θα σας πω μερικά παραδείγματα, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία από παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Έχουμε. Ωραία. Και για όσους δεν έχουν να έρθουν σε μια επαφή, προσπάθησα αυτές τις ανάγκες να τις συνδέσω με ένα βιβλίο που θεωρούσα ότι ταιριάζει στη δική μας περίπτωση. Και όχι για να βρουν το νόημα του βιβλίου, αλλά για να βρουν το νόημα της δικής τους ζωής. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μαθητών και μαθητριών μου που έγιναν αφορμή για τέτοια project. Για παράδειγμα, η μαμά μου δεν γνωρίζει ελληνικά και δεν έχω κανένα να μου διαβάζει παραμύθια στο σπίτι. Ή θα μετακομίσουμε σε καινούργια πόλη και θα πρέπει να αλλάξω σχολείο και θα χάσω όλους τους φίλους μου. Γιατί η Μαρία δεν μιλάει και δεν παίζει όπως εμείς? Γιατί υπάρχουν παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους μέσα σε βάρκες? Όλοι οι ξένοι είναι κακοί. Ο αδερφός μου με βασανίζει. Κυρία, αυτός με λέει βλάκα. Όταν δεν γνώριζα ελληνικά, δεν καταλάβαινα τους φίλους μου και έκλαιγα συνέχεια. Πραγματικά δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε κι εσείς. Αν όλα αυτά, όλες αυτές οι σκέψεις των παιδιών δεν είναι αφορμή για μάθηση, τότε πραγματικά τι είναι? Και κάθε project που αναδείτε, το σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα παιδιά έχουν ενεργό ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό των project, έχουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση. Αυτό και μόνο τα κάνει να νιώθουν σημαντικά, έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση, η μάθηση τους ανήκει και αυτό που μόνο του είναι κίνητρο μάθησης. Και όλα τα παιδιά συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία, έχουν ίσες ευκαιρίες και πετυχαίνουν όλα. Και αυτό που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη για το project αυτό που τρέχει τόσα χρόνια είναι η αποδοχή από τα ίδια τα παιδιά ότι αλλάζουν στάσεις και αντιλήψεις μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι φυσικά το ότι το αγκαλιάζουν οι γονείς, έχει αποδοχή από τους γονείς και από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και επειδή αυτά είναι προγράμματα παρέμβασης που αλλάζουν στάσεις και δεξιότητες, απαιτούν χρόνο, πίστη και σταθερές αξίες. Και έναν εκπαιδευτικό που γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στην τάξη και που διαθέτει βέβαια και ο ίδιος αυτές τις δεξιότητες. Και
δεν είναι διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται με μία ή δύο ώρες. Πρέπει να διατρέχουν ολόκληρο το πρόγραμμά μας, ολόκληρη τη σχολική ζωή, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, για να μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα. Και επειδή πίστευα πάρα πολύ στο πρόγραμμα αυτό και στις αξίες του, ότι πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμιους πολίτες, κατέθεσα υποψηφιότητα σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικού στο εξωτερικό. Και πέρα από τις διακρίσεις που ήρθαν σε εθνικό επίπεδο από το θεσμό των Education Leaders Awards και από το ελληνικό τμήμα της ΣΥΜΠΗ, το 2019 απέσπασα το βραβείο Ελευθερίας μέσω του γραμματισμού στην Αμερική ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο και επίσης την ίδια χρονιά τιμήθηκα με το βραβείο Excellence in Teaching Teacher of the Year από τον Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό AQS και το 2020 πάλι από τον ίδιο οργανισμό με το βραβείο Global Teacher Award. Όλο αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και δύναμη μου έδωσε περισσότερο ότι αναγνώρισαν πως ένα μικρό μέρος, αυτό που λέγαμε στην αρχή, σε ένα μικρό μέρος, ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, συμβαίνει αυτό που προσπαθούν, που είναι η σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση, το ζητούμενο και το ποθούμενο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πολίτες. Αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι τόσο σπουδαίο αυτό που κάνω. Το κάνω με την καρδιά μου. Θα φανεί σε λίγα χρόνια το αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού. Το βασικό είναι ότι δίνω αξία στα προσωπικά βιώματα των παιδιών και νιώθω ότι δίνω δύναμη στη φωνή τους για να ακουστεί δυνατά. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ολόκληρες. Σας διακόψω, είμαι σίγουρος. Αλλά ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και συγχαρητήρια και όντως σας ευχαριστώ. Θα δούμε αποτελέσματα στις ζωές αυτών των παιδιών που είχαν επαφή με το δικό σας πρόγραμμα και με άλλα αντίστοιχα προγράμματα στα επόμενα στάδια της ζωής τους. Δύο πράγματα θα ήθελα τελευταία να μου πείτε. Πρώτον, ποια είναι τα επόμενα στάδια του προγράμματος, πού πάει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, πώς θα φτάσει σε περισσότερα σχολεία, τι σκέφτεστε, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας γι' αυτό. Και μια κουβέντα για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Για τα παιδιά που είναι 4-6 τώρα, αυτή τη διετία, τα οποία αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικές προκλήσεις από τις προηγούμενες γενιές και ελπίζουμε και από τις επόμενες. Δύο λόγια γι' αυτό, πώς επηρεάζει την τακτική διαδικασία αυτή η συγκυρία. Ωραία. Θα σας απαντήσω πρώτα στην πρώτη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το «Πες μου» βιβλίο συνεχίζει να τρέχει. Βέβαια, λίγο με την πανδημία και με την τηλεκπαίδευση δεν μπορούσα να το τρέξω όπως επιθυμούσα. Δεν είναι δυνατόν μέσα από την τηλεκπαίδευση να καλλιεργήσει αυτές τις αξίες ζωής. Βέβαια, το θετικό είναι ότι όλη αυτή τη χρονιά δούλεψα ώστε το «Παίζουμε» βιβλίο να γίνει βιβλίο, να εκδοθεί και θα αγκαλιάσει περισσότερες ομάδες παιδιών. Είναι τρία βιβλία για τρεις ηλικιακές ομάδες, 3-6, 6-9 και 9-12, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές, βιβλιοθηκάριους, βιβλιοθηκονόμους και γονείς και ανθρώπους γενικά που αγαπούν το βιβλίο και θέλουν να κάνουν δράσεις με ομάδες παιδιών. Βέβαια, υπάρχει και το blog του «Παίζουμε» βιβλίο και στην ελληνική έκδοση και στην αγγλική, που ο καθένας θα μπορούσε να δει όλα τα project. Θέλω να είμαι γερή, πραγματικά, να συνεχίσω να λειτουργώ μέσα στην τάξη με ψυχική και σωματική υγεία. Και όλα τα άλλα θα γίνουν. Και όσον αφορά την πανδημία. Και όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο σκέλος, θέλω να πιστεύω ότι η τηλεκπαίδευση ήταν ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσης. Από την τηλεκπαίδευση θα κρατήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία για να καλλιεργήσουμε τον ψηφιακό γραμματισμό στα παιδιά. Τις επιπτώσεις από τον πλούτο των εμπειριών που έχουν χάσει τα παιδιά, δυστυχώς δεν τις έχουμε δει ακόμη. Θα τις δούμε στα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι που με φοβίζει. Και θα ήθελα να πω μια μικρή, για να κλείσω, τον νηπιαγωγείο. Θεωρώ ότι είναι η όση του εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Μακάρι όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης
να αξιοποιούσαν τα ίδια εργαλεία και να είχαν τα ίδια αναλυτικά προγράμματα με τον νηπιαγωγείο. Σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Να είστε καλά. Θέματα για προγράμματα και για τις ίδιες και για ακόμα μικρότερες ηλικίες θα συζητήσουμε και στην επόμενη συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε με τα επόμενα.